Σκάνδαλο μεγατόνου στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών μετά την αποκάλυψη ότι μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες εμπλέκονταν σε επιθέσεις Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. There was at least 12 UNRWA employees that who participated in these atrocities, and it seems like this is just the tip of the iceberg. Do you think that there will be more? Well, it looks like that. 9 of them have been dismissed. One of them has been killed. One of them has died. And 2 of them are having their identities checked. Μορφή ντόμινο πήρε υπόθεση με πολλές χώρες να σταματούν προσωρινά την οικονομική στήριξη της Σάντρα. Τελευταία προσθήκη η Γαλλία. Well, 9 countries paused funding for the UN Relief and Works Agency, also known as UNRWA, after accusations by Israel. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, δεσμεύτηκε ότι θα λογοδοτήσει όποιος εργαζόμενος της υπηρεσίας έχει ανάμειξη σε τρομοκρατικές ενέργειες, κάνοντας έκκληση ωστόσο στις κυβερνήσεις να συνεχίσουν την οικονομική στήριξη. Παράλληλα, ξανά στο επίκεντρο μπαίνει η διπλωματική διαμεσολάβηση κατά Ηνωμένων Πολιτειών για την επίτευξη εκεχηρία στη Γάζα. Σύμφωνα με τους New York Times και τη Wall Street Journal, μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων φαίνεται πως είναι κοντά. Επικαλούμενοι αμερικανικούς κυβερνητικούς κύκλους, οι New York Times αναφέρουν ότι η συμφωνία μπορεί να προβλέπει την απελευθέρωση από τη Χαμάς περισσότερο των 100 ομήρων με ανταλλαγμα την πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας για περίπου 2 μήνες. Σε πρώτη φάση, οι εχθροπραξίες αναμένεται να σταματήσουν για 30 ημέρες. Στο διάστημα αυτό, η Χαμάς αναμένεται να αφήσει ελεύθερες γυναίκες, ηλικιωμένους και τραυματισμένους ομήρους. Και οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν μια δεύτερη φάση, στη διάρκεια της οποίας θα απελευθερωθούν Ισραηλινοί όμηροι, πολίτες και στρατιώτες, με αντάλλαγμα επιπλέον κατάπαυση πυρός 30 ημερών. Από την άλλη πλευρά, το Κατάρ επεξεργάζεται σχέδιο τετράμινης εκεχηρίας, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal. Την ίδια στιγμή, οι Χούθοι δεν κάνουν πίσω. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ένα από τα πολεμικά πλοία του στόλου του κατέληψε ντρόν που εκτόξευσαν οι αντάρτες της Ιεμένης. Είχε προηγηθεί η επίθεση κατά του πετρελοφόρου Μαρλίν Λουάντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ώρα που οι νεκροί στη Γάζα ξεπερνούν τις 26.000, το κύμα αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό γιγαντώνεται. Στο Μιλάνο, χιλιάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, ενώ και στο Τελαβίβ δεν έλειψαν οι εντάσεις. Στο Βερολίνο, περισσότεροι από 2.500 ξεχύθηκαν στους δρόμους. Δυνάμεις ασφαλείας προσπάθησαν να τους αποθήσουν.